Τόσομ, είμαι όσομ. Γεια σας. Πώς να προστατέψετε τα Funko Pop σας, τα κουτάκια τέλος πάντων, τα Funko Pop σας, από ζημιά γενικά, γιατί είναι χάρτινα. Είναι χάρτινα, ναι. Και η Funko δεν τα κάνει όλα καλά τα κουτιά. Δυστυχώς. Έχει αυτό το κακό η Funko, ναι. Μόνο αυτό το κακό να ήταν καλά. Τέλος πάντων, σε μια εταιρεία όταν σαφώς υπάρχουν γενικά... μαζική παραγωγή υπάρχει από κάτι, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά με το κιλό, βγαίνουν τα Funko. Σε λίγο στο εξωτερικό να δείτε τι γίνεται. Έχουν φτιάξει ειδικά μέρη τα οποία μπορείς να πας να δημιουργήσεις το δικό σου Funko και είναι με το κιλό σε κάτι σωλήνες μέσα τεράστιους, κομμάτια από Funko Pop και δημιουργείς το δικό σου customization και το αγοράζεις εκείνη τη στιγμή σε μια στάνταρ τιμή, ίσως λίγο πιο ακριβά ανάλογα τι θα φτιάξεις, δεν ξέρω. Έχω δει ένα βιντεάκι σχετικό με αυτό το θέμα. Στο εξωτερικό όμως, όχι εδώ, δεν υπάρχουν εδώ αυτά τα πράγματα. Ίσως κάποια στιγμή να υπάρξουν. Κανείς δεν ξέρει. Τα Funko πουλάνε και εδώ πάρα πολύ. Άκουσα άτομο μια φορά που μου είπε ότι έχει 900 κομμάτια. Συλλέκτης σου λέει εγώ. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει το πράγμα. Εντάξει, πιτσιρικάς, καλά. Γούσταρε πολύ το αυτό. Και εμένα μου αρέσει τα συλλέκτικά σαφώς. Πέρα από την πλάκα τώρα. Πώς λοιπόν να προστατέψετε τα Funko σας. Ένα μικρό βιντεάκι για το πώς να προστατέψετε τα Funko σας. Με έναν πολύ φθηνό και ωραίο τρόπο. Σαφώς πάντα υπάρχουν τα hard protectors, όπως αυτά εδώ, τα οποία είναι τα σκληρά. Σκονιστήκαμε εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχουν τα σκληρά protectors, τα οποία είναι της Funko, τα κλασικά. Εδώ πέρα Funko LLC λέει Made in China και τα λοιπά. Από κάτω είναι τα καλά τα protectors, τα οποία μπορείς σαφώς να το ανοίξεις από πάνω και ανοίγει και από κάτω στα καλά protectors και μπορείς να βγάλεις τη φιγούρα σου και να τη βλέπεις όποτε θες και τα λοιπά. Είναι τα καλά protectors αυτά. Εδώ, αυτό είναι Chase, το έχω, είναι Chase. Τα Chase είναι τα πιο σπάνια, το ξέρουμε. Το έχω σε μια καλή θήκη γιατί δεν θέλω να πάθει τίποτα. Το κουτί του, όσο να είναι, είναι, ξέρετε, επειδή είναι, όπως είπα, χαρτώνει τα πιο πολλά κουτιά. Είναι λίγο μυστήριο στο να βάλεις τα κουτιά. Προσοχή όταν βάζετε και βγάζετε αυτές τις θήκες, γενικά τις φιγούρες, γιατί είναι κρίμα. Εντάξει, όσο να είναι, είναι αρκετά λεφτά, μερικές φιγούρες, αναλόγως τι φιγούρα παίρνεις πάντα. Λοιπόν, και κάποια τα πήρα hard protectors. Είναι αυτή και το Creatures from the Black Lagoon που έχω εδώ πίσω. Επίσης, να κλείσουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι η, ας το πούμε, πιο ακριβή μέθοδος. Το ένα στοιχίζει 10 ευρώ. Το πήρα από το eFantasy.gr. Ναι. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα για Funko Pops. Είναι από τους μεγαλύτερους διανομής που ξέρω, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Φέρνουν γενικά πολύ Funko Pops. Θα βρείτε παντού πλέον. Γέμισε παντού και το public. Και όπου και να γυρίσετε πλέον θα δείτε Funko Pop. Άρχισαν ήδη να βγαίνουν και οι πρώτες απομιμήσεις στα ψιλικαζίδικα για τα περίπτερα. Τέλος πάντων, αποφύγετε τα κείμενα, εντάξει. Εκτός και αν θέλετε, δεν ξέρω, να κάνετε review έτσι και να δείξετε τις διαφορές. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Ιδέα. Μόλις μου ήρθε. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα τη φιγούρα μας. Λοιπόν, τι είναι ωραία. Το γλιτώνεις και από υγρασία μου το κουτί κιόλας. Όχι μόνο από αυτό, εκτός από τα σημάδια και αυτά που μπορεί να πάθεις ζημιά. Το γλιτώνεις και από υγρασία. Έχω λοιπόν εδώ πέρα για αυτήν την λύση επίσης από το Fantasy.gr. Ορίστε, games and comics και τα λοιπά, έχει τα πάντα, τσεκάρετε το. Θα βάλω και ένα link στην περιγραφή να δείτε το site τους και να αγοράσετε από εκεί, αν θέλετε. Πουλάνε πολύ ωραίους protectors, σκληρούς, καλούς, απλούς protectors, όπως είναι παράδειγμα κάποιοι άλλοι protectors που έχω εδώ πέρα. Π.χ. τον έχω σε ένα τέτοιο protector εδώ πέρα, δεν φαίνεται από μακριά να το δεις, πρέπει να τσεκάρεις. Είναι κάπως πιο λεπτοί οι protectors, τα πρώτα έτσι γενικά προστατευτικά που βγάζανε ήταν πιο λεπτά. Το συγκεκριμένο όμως το... Protector εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο και θα σου το δείξω αμέσως και έχει ένα μόνο ευρώ. Ένα μόνο ευρώ. Έχει και κάτι λίγο πιο ακριβούς, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Παιδιά, πήγα σήμερα να πάρω μερικούς. Θα σας δείξω πώς είναι λοιπόν αυτή η Protector. Έχω πάρει 3 κομμάτια γιατί θέλω να προσθέσω κάποιες νέες φιγούρες που είναι να έρθουν σε λίγο καιρό. Ορίστε. Οι Protectors αυτοί λοιπόν. Έχουν και ένα συγκεκριμένο φιλμ επάνω το οποίο το ξεκολλάς αυτό το φιλμ. Είναι να το ξεκολλήσεις μόλις βάλεις τη φιγούρα σου μέσα. Είναι χοντρός protector, είναι πολύ πολύ καλός και προστατεύει γενικά τη φιγούρα να πέσει κάτω. Είναι αυτό το, να το πω, nylon, δεν ξέρω ακριβώς από τι είναι. Είναι σαν τα τζαμάκια στα κινητά ένα πράγμα. Τέτοια φάση.
όσοι παίρνετε κινητά, ας πούμε, και θέλετε να προστατεύσετε το κινητό στο τζαμάκι, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, ας πάρουμε μια φιγούρα λοιπόν και να την προστατεύσουμε, να τη βάλουμε μέσα, να δούμε πώς είναι η όλη διαδικασία. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι. Δεν είναι... Λοιπόν, το protector είναι έτσι. Το κάνεις ένα χρακ με τρόπο, έτσι από εδώ. Το διπλώνεις λίγο γιατί θέλει λίγο, εντάξει, θέλει μια τέτοια. Θέλει μια διαδικασία, δεν είναι έτσι απλό. Να το κουμπώσουμε λίγο από κάτω γιατί έχει από κάτω ένα... Ορίστε. Έκλεισε και μόνο του. Το κάνεις μια έτσι, το πατάς. Το λυγίζεις λίγο, εντάξει, γιατί είναι υποτίθεται... Αυτό είναι πιο σκληρό protector όπως έχω πει. Θέλει μια διαδικασία α. Λίγο έτσι, να το πιέσεις λίγο να το κάνεις. Δεν είναι κάτι, είναι μαλακό πλαστικό. Αλλά πολύ καλό για Funko Pop. Και μάλιστα μας έχει και το logo εδώ το κατάστημα. www.efantasy.gr. Και εδώ ακόμα είναι special protector. Πολύ ωραίο. Το κάνεις μια έτσι εδώ, το πατάς. Καλά καλά να μπει. Ορίστε. Έκλεισε ο protector, είναι έτοιμο. Και τώρα παίρνουμε μια φιγούρα. Να διαλέξουμε μια φιγούρα που έχω εδώ. Σε κάποια έχω protectors. Δεν έχω σε όλα και ήθελα λοιπόν να πάρω κάποια ακόμα. Ας πάρουμε λοιπόν το φίλο μας τον Skull Trooper, ο οποίος ήθελα να τον προστατέψω. Είναι ωραίος. Ωραία φιγούρα. Γενικά την έκανα και review. Glow in the dark. Φοβερό κομμάτι. Και θα τον βάλουμε τώρα μέσα στο protector για να τον έχουμε προφυλαγμένο γενικά. Από σκόνες και τα λοιπά. Υγρασία μπορεί να πέσει κάποιο υγρό κάποια στιγμή κάπου, έτσι. Να στάξει από κάπου κάτι, οτιδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί. Και έτσι λοιπόν να τα τάξει έτσι. Τα προστατεύει, είναι μια χαρά. Και όλα οκ. Okay. Βάζουμε λοιπόν τη φιγούρα εδώ. Nice and easy. Ορίστε. Αυτό ήταν. Skull Trooper στο protector. Κλείνουμε από πάνω το κουτί. Το κάνουμε ένα έτσι clutch. Λίγιζουμε εδώ αυτό. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση γιατί μπορεί να σπάσει, να ξέρετε. Δηλαδή όσο να είναι, εντάξει, αν το κάνει συνέχεια έτσι. Φίλοι, έχει και από μέσα. Νομίζω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όχι, είναι από έξω κυρίως το φιλμ. Απλά κόλλησε λίγο από μέσα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Βάζουμε λοιπόν εδώ το protector, έτσι. Όπως βλέπετε, να το. Να είμαστε και μπροστά στην κάμερα, μην το πάλω. Και. Ορίστε. Skull Trooper σε protector. Τώρα μπορώ να αφαιρέσουμε το φιλμ για να φαίνεται λίγο πιο καλά. Το φιλμ δεν κάνει κάτι. Στην ουσία προστατεύει πιο πολύ άμα θέλετε να γλιτώσετε τις γαζουνιές κτλ. Εντάξει. Το φιλμ είναι. Πιστεύω ότι αν έχει το φιλμ πάνω του, θα σκονίζει πιο πολύ. Δεν ξέρω. Ορίστε, το φιλμάκι βγαίνει από εδώ πέρα. Το προσθετικό φιλμ για να φαίνεται πιο καθαρά φιγούρα, έτσι. Γιατί αν το βγάλει, δεν θα φαίνεται καλά φιγούρα. Και από ό,τι φαίνεται, έχει και από κάτω το φιλμ και το άφησα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε τώρα. Θα το κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τόσα βίντεο. Ωραία. Εδώ είμαστε. Βγάζω και από εδώ το φιλμάκι μας. Όλο το ξεφυλίγεις, κλάτς. Ξεβρακώνουμε το πρόστιγα πράγματα. Το βίντεο είναι για... δεν είναι για μικρά παιδιά. Ξεβρακώνουμε το κουτί. Λοιπόν, ορίστε. Έχει κάτι λίγα φιλμάκια από το κάτω. Απ' εντάξει και από κάτω και να μην βγει τελείως δεν έχει σημασία. Δεν είναι να πεις ότι από εδώ θα δεις κάτι πέρα από τους κωδικούς και αυτά που φαίνονται ήδη ούτσους ή άλλοτες. Και έτσι έχουμε το protector μας έτοιμο σε όλο το μεγαλείο και να έχουμε τη φιγούρα μας προστατευμένη. Πολύ καλό protector, σήμερα πήγα και τα πήρα από το eFantasy. Ορίστε, προστατεύει το pop μια χαρά, το κλείνει και ωραία κιόλας εδώ, έτσι το κάνεις λίγο έτσι για να κάνει. Ό,τι πρέπει για τα Funko Pop, για τις φιγούρες αυτές τέλος πάντων. Τώρα αυτά τα protectors μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε μέσα, έτσι. Μπορείτε να βάλετε μια φιγούρα άκυρη, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Πέρα από Funko Pop, αν ταιριάζει το κουτί σαφώς. Μπορείτε να το πάρετε να βάλετε και άλλα πραγματάκια μέσα. Ό,τι γουστέρετε. Πέρα από ότι είναι, ας πούμε, κυρίως για αυτή τη φάση, ας πούμε. Είναι για τη συλλογή των Funko Pops. Και είναι εξίσου καλό. Δεν ξέρω, από εδώ και στο εξής δεν ξέρω αν θα ξαναδίνω για πιο ακριβά protectors. Εντάξει, κάποια στιγμή για κάποια ίσως συγκεκριμένα κομμάτια μπορεί. Όχι όμως για όλα. Εντάξει, δεν αξίζει. Λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το review μου για το πώς προστατεύουμε τα Pop μας. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Δεν βγαίνουν όλα εδώ. Ακόμα βγάζω, ξεφλουδίζω κολλημένες ταινίες επάνω στο protector τέλος πάντων από τη μεμβράνη που είχε. Ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι μου. Like, subscribe. Εδώ είμαστε. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. See ya until then, my friends.